Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ανάμεσά σας και ευχαριστώ προκαταβολικά την Χαριστή, γιατί διάλεξε να είμαι κι εγώ ένας από τους ομιλητές στην παρουσίαση αυτού του εκπληκτικού βιβλίου. Να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στη Γαλλιά, σε ένα από τα πιο πλούσια χωριά του νομού Ηρακλείου, με ανθρώπους δραστήριους, έξυπνους, εργατικούς, μονιασμένους και αγαπημένους. Ανθρώπους που δώσανε πολλά στον πολιτισμό ετούτου εδώ του τόπου, στην αξιοπρέπεια, στους αγώνες για την αξιοπρέπεια ετούτου εδώ του τόπου και βέβαια στη μουσική. Ποιος δεν ξέρει το Γαλλιανό, το Λευτέρι. Να αναφέρω ενδεικτικά ορισμένους μόνο από τους μεγάλους που γέννησε αυτό το χωριό στο χώρο της μουσικής. Το Μανασάκι λοιπόν, το Λευτέρι, το Μανώλη και βέβαια την Ελένη που είναι ανάμεσά μας και για την οποία θέλω το χειροκρότημά σας το ζεστό. Ποιος δεν ξέρει το Γιάννη τον Τζικνάκη, ποιος δεν ξέρει το Μιχάλη και το Δημήτρη Μαραγκάκη, ποιος δεν ξέρει το Πετράκη, το Βαγγέλη, το Ζαχάρη και το Γιάννη, ποιος δεν ξέρει τον Κωστή τον Κουτελιδάκη, ποιος δεν ξέρει τον Κωστή τον Νικολούδη, τον Αλέκο τον Φανουράκη και τόσους άλλους που είναι σίγουρο ότι ξεχνώ. Και τον Αντρέα. Πάρα πολλά λοιπόν οφείλει η Κρήτη σε αυτό το χωριό. Κυρίως βέβαια έγινε ευρύτατα γνωστό το χωριό τελευταία από τη μεγάλη επιτυχία, αφού είναι ένα από τα ελάχιστα, ένας από τους ελάχιστους τόπους στην Κρήτη που γέννησε έναν παραολυμπιονίκη, όπως είναι ο Μανώλης ο Στεφανουδάκης, για τον οποίο είμαστε όλοι υπερήφανοι. Δύο λόγια για το βιβλίο της Χαριστής που επαναλαμβάνω, το είπε ο πρόεδρος προηγουμένως, ο Κωστής ο Βενιανάκης, το λέω και εγώ, δεν χρειάζεται να το πάρει κανείς και να το έχει στη βιβλιοθήκη του, χρειάζεται να το πάρει και να το διαβάσει. Είναι ένα βιβλίο στο οποίο θα ανατρέχουν οι ιστορικοί του μέλλοντος και για τη γλώσσα μας. Οι γλωσσολόγοι θα βρουν πολλές λέξεις που θα χανόντουσαν αν δεν ήταν αυτό το βιβλίο και θα ανατρέχουν βεβαίως στην ποιητική δύναμη και στην ευστροφή αυτής της γυναίκας. Αναφέρεται από τη μια πλευρά το βιβλίο στην οικογένεια του Τσέλεκο Διονύση και στο θάνατό του. Τσέλεκο Διονύση, θα πρέπει να ξέρουν τα μικρά παιδιά της Κρήτης, ήταν ένας από τα 5 πρωτοπαλίκαρα που πρώτα βγήκαν στον αγώνα και σταθήκανε δίπλα στον Πετρακογιώργη. Οι άλλοι ήταν ο Βοησομανώλης, ο Μπαλασκογιώργης, ο Ψαρογιώργης και ο Σκουτελογιώργης και μετά ακολούθησαν ένα σωρό άλλοι. Είναι καταπληκτικό αυτό το ποίημα και το συνιστώ, επαναλαμβάνω, ανεπιφύλακτα. Όσον αφορά το άλλο που ζήτησε να της γράψω δύο λόγια, να διαβάσω αυτά που της γράφω στον πρόλογο και να πω πως τα έγραψα με την ψυχή μου, γιατί την αγαπώ όπως αγαπώ όλους αυτούς τους ανθρώπους που τόσα χρόνια στέκονται δίπλα μου. Και από αυτούς τους ανθρώπους σήμερα είναι πάρα πολύ εδώ. Θα τους ακούσετε σε λίγο. Λέω λοιπόν στο βιβλίο, νύχτα πολύ μας πλάκωσε, μάνε πολλοί που ορθρίζουν. Πέτρες με σίδερα χτυπούν, ψυχή μου πως σπιθίζουν. Μια από τις ευλογημένες από το Θεό γυναίκες, που όπως λέει ο Παντελής Πρεβελάκης ορθρίζουν, είναι και η καλογεννημένη Ευχαριστή Κουκουμπεδάκη. Και όταν λέω ορθρίζει, εννοώ πως ανίσταχτη πιάνει τη βαθιά να βγει το μετερίζι της για την πρώτη ακολουθία πριν τη λειτουργία. Ανεβαίνει με άλλα λόγια στο ψαλτήρι με την δορυφορία της. Πάει να πει τις μαντινάδες.
τις δρύμες, τα ριζίτικα και τα ποίηματά της, μικρά και πολύστιχα, για να πάρει τη θέση του ισχερού δεντρού στην κάψα του σημερινού ανυπόφορου καλοκαιριού. Από κοντά οι αρετές της, που δεν είναι άλλες από τον ψυχικό της κόσμο, με τον συναισθηματικό πλούτο που κουβαλεί, το εκφραστικό γλωσσικό της μπερεκέτη, την ευαισθησία της, την παρατηρητικότητά της, την οξυδέρκεια και την ποιητική της έμπνευση, στοιχεία που της προσδίδουν μια μεγαλοσύνη στο χώρο του στίχου. Κάθε φορά που διαβάζω ποίηση της ευχαριστής στις εκπομπές μου, συγκινούμε και ιδιαίτερα χαίρομαι όταν διαπιστώνω πως το ίδιο συμβαίνει και στις ψυχές των τηλεθεατών στην τηλεόραση και των ακροατών στο ραδιόφωνο. Να σε πάντα καλά ευχαριστή, για να σε χαιρόμαστε μαζί με την οικογένειά σου και για να ακούμε πάντα τη γλυκιά, πανηγυρική και κελαϊδιστική φωνή σου να κανοναρχεί σαν το αηδόνι σε εμάς τους καλφάδες που ο Θεός δεν μας επρίκησε με τις δικές σου ποιητικές σπάνιες αρετές. Πηγή είσαι ευχαριστή, μια γαλιανή παγκρίτια σεμβέλιας ανεβάλουσα που όλοι ευχόμαστε να μην στερέψει ποτέ. Θέλω το χειροκρότημά σας για την ευχαριστή και θα ήθελα να μου επιτρέψετε κυρίως ο συντονιστής να διαβάσω ένα ποίημα που έχει γράψει για ένα χωριανό σας. Και επειδή και οι δυο είναι δικοί σας άνθρωποι, θα σας συγκινήσει ιδιαίτερα. Λέει λοιπόν σε ένα ριζίτικο της ευχαριστή για το Μανώλη το Στεφανουδάκι, που ποιον αλυτό πήρες φτερά και ξέκορφα έχεις φτάξει. Τι νοστεριού τη δύναμη βαστούν τα δυο σου μπράτσα, ποιου λιονταριού έχεις ψυχή, θέληση τίνος βράχου και ρίχνεις το ακόντιο και βγαίνεις από τις πρώτους. Μην είσαι γιος του Δικαινή, του γίγαντα Ακρίτα, γη μήπως απ' του Μήνωα την τιμημένη σκλέπη, πως έρνεις κι είσαι αδυνατός και δεν δικάς καθόλου και προσπερνάς τα εμπόδια που η μοίρα σου σου στένει. Λιωταρομάχος της ζωής έχεις γεννή σπουδαίος και δόξα σε Στεφάνος Ελαμπρό Ολυμπιονίκη και η Ελλάδα μας περήφανη αισθάνεται για σένα. Και κάτω από αυτό το ριζίτικο η Χαριστή έγραψε τρεις ματινάδες ως το συγκυθούν στην Δυτική Κρήτη, κάτω από κάθε ριζίτικο να γράφουν μια ματινάδα. Ακούστε τι του είπε. Η μοίρα σου βαρύ σταυρό σου δω και να σηκώνεις, μα εσύ λιονταρομάχεσαι και χέρια δε σταυρώνεις. Μονοπαλεύεις και έχεις βγει στο πια ψηλό κορφάλι που δεν μπορούνε με γερά φτερά να βγούνε άλλοι. Ολόχρυσα λιοφούνταλα πρέπουν στην κεφαλή σου, γιατί ολόκληρο βουνό κινεί η δύναμή σου. Το χειροκρότημά σας και για την ευχαριστή και για το Μανώλη. Αλλά θα ήθελα να διαβάσω άλλο ένα ποίημά της που μιλάει για την εποχή αυτή, την εποχή της ανίποτης κακομοιριάς που βρήκε το λαό μας και για την οποία δεν φταίνε μόνο οι πολιτικοί. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν πως φταίμε όλοι, γιατί δεν είναι κυρίως οικονομική η καταδιά μας και η καταφρόνια μας, είναι και πνευματική. Και έχουμε χρέος όλοι. Αυτό που κάνει με αυτό το βιβλίο η ευχαριστή είναι σημαντικό, είναι ένας αγώνας. Αυτό που κάνει ο Μανώλης ο Στεφανουδάκης είναι ένας αγώνας. Αυτό που κάνουν οι κάτοικοι της Γαλλιάς που παλεύουν στα θερμοκήπια και έχουν κάνει τον τόπο τους μπαξέ, είναι αγώνας. Και αν δεν γίνει αγώνας από όλους μας, δεν καταφέρνουμε τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Είναι ευκολία να λέμε φταίνε οι πολιτικοί και φταίνε οι πολιτικοί. Και να φύγουνε, να προσθούνε ποιοι. Ποιοι. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να παλέψουμε.
και αυτό που γίνεται σήμερα, όταν όλη η χώρα βλέπει ποδόσφαιρα αυτή την ώρα, αυτό που γίνεται εδώ, η σύναξη, είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μπράβο και στη Χαριστή και στο Πολιτιστικό Σύλλογο και στο Τοπικό Συμβούλιο που παλεύουν και κάτω από την αιγίδα τους είναι αυτή η εκδήλωση. Ακούστε τώρα ένα ποίημά της που με συγκινεί ιδιαίτερα. Πού είναι η άνοιξη, αναρωτιέται. Η εποχή που ζούμε με βαρύ χειμώνα μοιάζει και αναμεσώς στους ανθρώπους έχει μπει η παγωνιά. Και ο ήλιος της αγάπης εβασίλεψε και μπλιό δελιάζει. Γέμισαν οι καρδιές απ' τ' άδικου, μα και απ' του μίσου στο χιονιά. Σαν πισωσκότεινη σπηλιά και αραχνιασμένη, αυτές τις μέρες είναι τ' ανθρώπου η καρδιά. Με τη σκακία στο ρούχο το ολόμαυρο ντυμένη και της αδιαφορίας το χιλιοσκι στο γαμπά. Τη ερημιά στο ράσο, σαν φασκιά μας ετυλίγει, και μοναξά έχει γεννή και φιλενάδα και αδερφή. Σκεύρωσε η πόρτα της αγάπης και δεν νύγει. Το μάνταλο έχει σκουριάσει κι είναι σφαλιχτή. Πότε θα ξαναρθεί ο ευλογημένος ο καιρός που η χειμωνιά και ο χιονιάς απ' τις καρδιές θα φύγει. Την Άγια Χέρα του ας βάλει ο καλός μας ο Θεός με καλοσύνη και με αγάπη ο γης τον άλλο μας να σμίγει. Πού είναι η άνοιξη? Πού είναι η άνοιξη ο ήλιος λαμπερός να ξεπροβάλλει, να ειδούμε αλκιονίδες μέρες και καλοκαιριά, να ανθοκαρπίσουνε τα κρινολούλουδα της αγάπης πάλι και να μισέψει από τις καρδιές της μοναξιάς η παγωνιά. Αυτά λέει, ευχαριστή που την βλέπω τώρα να συγκινείται. Και για να τελειώσω, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο υλικό της ευχαριστής έχω στα αρχεία μου. Υλικό που με κάνει πολύ υπερήφανο, πάρα πολύ υπερήφανο. Ακούστε δύο-τρεις διαλόγους της ευχαριστής. Είπε η Δέσποινα Ξερουδάκη, τ' ανάμνησή σου το σπαθί δε βάνω στο θικάρι και πολεμούμε το καιρό που θέλει να το πάρει. Και ακούστε τι απάντησε. Τ' ανάμνησή σου το κλειδί έχω και ξεκλειδώνω τη σκέψη μου και βλέπω το να μην χαθεί το χρόνο. Είπε ο Πολογιάννης, όλες οι πόρτες της ζωής είναι ανοιχτές για μένα, για δεν την έκλεισα κι εγώ ποτέ μου σε κανένα. Και απάντησε η Χαριστή, την πόρτα θα μ' ανοίξουν όπου κι αν χτυπήσω, γιατί κι εγώ δεν πρόκειται σ' άνθρωπο να την κλείσω. Ενώ σε μια άλλη ματινάδα, της Γωνιανάκης της Ειρήνης απάντησε με δυο. Είπε η Ειρήνη, μια πέτρα ποιος σε πέταξε και χάμε να μην πέσει και ποιος του χρόνου εμπόρεσε την περασά να στέσει. Και απάντησε, ποιος ρίχνει πέτρα στο γυαλό, στον πάτο να μην πάει, και ποιον εκείνο το κορμί που η γης δεν θα το φάει. Και ποιος ρίχνει λάδι στη φωτιά να μην λαγουρδανίσει και ποιος του χρόνου τον τροχό μπορεί να σταματήσει. Και τελειώνω με τρεις μαντινάδες δικές της απάντησης στη μαντινάδα του Μιχάλη του Χριστοδουλάκη, του Μανώλη του Χριστοδουλάκη από τις γωνιές. Είπε ο Μανώλης μια εκπληκτική μαντινάδα ερωτική. Πολλοί βέβαια θα πρέπει να έχετε υπόψη σας θεωρούν γραφικούς τους ματινάδολόγους. Περίμενε. Πάρα πολύ. Και ίσως φταίνε και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας αυτή την ώρα, γιατί βγαίνουν χιλιάδες άνθρωποι και λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Έτσι ήταν πάντα όμως την ποίηση. Χιλιάδες άνθρωποι γράφανε, λίγοι ξεχωρίζανε. Χιλιάδες άνθρωποι γράφουν ματινάδες σήμερα, λίγοι είναι οι αστέρες, αλλά είναι πολύ σημαντικό ποιητικό είδος, πιστέψτε με. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο είδος ποιητικού λόγου που μπορεί να παραβληθεί με τη μαντινάδα. Γιατί μέσα σε τέσσερις στίχους πρέπει να πεις ένα πλήρες νόημα. Και αυτό το καταφέρνουν κάποιοι, πιστέψτε με, τέλεια. Ο δάσκαλος που είναι δίπλα μου και που γαλουχεί αυτή την ώρα τα παιδιά και που μπράβο του, που τους σταλάζει μέσα και αυτή την παράμετρο της ποίησης, το ξέρει καλύτερα.
Λέει λοιπόν ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης, να δάνεισον τεκείτε σε δυο μαξελάρια φως μου, γιατί φιλοξενούμενος μπορεί να έρθει ο καημός μου. Και ακούστε τι απάντησε η Χαριστή. Δυο μαξιλάρια κάθε αργά βάνε πριχού ξαπλώσεις, το ένα του διπλού καημού απούχο να το δώσεις. Γη άπλωσε τη χέρα σου κάμε τη μαξιλάρι, να'ρθει ο καημός μου ύπνο βαθύς τσαγκάλες σου να πάρει. Και γλυκοκίμησέ τονε, στο λίθαργο να πέσει και στο λιμάνι της καρδιάς σκαρεί η χαρά να δες. Ευχαριστή, να είσαι πάντα καλά. Και θέλω να ξέρουν οι χωριανοί σου, όλοι οι χωριανοί σου, πως όλοι όσοι σε θεωρούμε φίλοι, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς. Να είσαι πάντα καλά. Σ' αφήνε την παράδοση το δέντρο καρποφόρο, γιατί τυχνοποτίζουν τα χέρια σου, Βιτόρο.